Καλημερίζω τη διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, την κυρία Μπουρμπουδάκη, η οποία την ημέρα που εγκαινιάστηκε το πρώτο δημόσιο κέντρο ημέρες για ηλικιωμένους ασθενείς, είπε ένα όνειρο ζωής έγινε πραγματικότητα. Γιατί το είπατε? Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα, κυρία Δουλγιαράκη. Αναφέρθηκε ότι πραγματικά αυτό το κέντρο είναι ένα όνειρο ζωής, διότι από το 2013 που ήμουν αναπληρώτρια στο Παγνή, τότε διοικητής στην Υγειονομική Περιφέρεια ο Αντώνης ο Γρηγοράκης, υποδιοικητές η Άννα Τριχοπούλου και ο Γιώργος Ολυρώνης, θυμάμαι μια συνάντηση όπου είχε έρθει η πρόεδρος της αλληλεγγύης, η κυρία Ιωάννα Κορτσιδάκη. Τότε λοιπόν ήταν η πρώτη φορά που συζητήθηκε η δημιουργία αυτού του κέντρου και αναφέρομαι στην κυρία Ιωάννη, γιατί είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει δώσει την ψυχή της για την δημιουργία αυτού του κέντρου και ξέρετε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προτείνει σημαντικά έργα, τα οποία έχουν ακουστεί προτάσεις τους από τις διοικήσεις και έχουν προχωρήσει προς υλοποίηση και πρέπει να τα αναγνωρίζουμε. Η κυρία Ιωάννα λοιπόν με μια σπουδαία ομάδα που έχει ο Σημεών ο Παναγιωτάκης, ο παθολόγος μας, γεριατρός μέσα στην ομάδα, όπως και άλλοι αξιόλογοι υγειονομικοί, έκαναν όλα αυτά τα χρόνια μια σημαντική προσπάθεια στήριξη αυτών των ανθρώπων. Όμως ως υγειονομική περιφέρεια οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα δημόσιο κέντρο το οποίο θα μπορεί να καλύπτει τις ολοκληρωμένες ανάγκες και αναφέρομαι όχι μόνο στους ασθενείς, γιατί όσοι έχουν στην οικογένειά τους ανθρώπους που πάσχουν από τη συγκεκριμένη νόσο αντιλαμβάνονται και μπορούν να μας μεταφέρουν καλύτερα εκείνοι και κατανοούν την ανάγκη υποστήριξης της οικογένειας, των φροντιστών, των ανθρώπων που βλέπουν τους δικούς τους πραγματικά να υπάρχει μια έκπτωση της ποιότητας της ζωής τους από ένα νευροεκφυλιστικό νόσημα το οποίο πραγματικά δημιουργεί πολλά προβλήματα και στον ίδιο τον ασθενή αλλά και σε όλη την οικογένεια. Γι' αυτό λοιπόν αναφέρθηκα για ένα όνειρο ζωής, γιατί κρατώντας εκείνη την έναρξη προσπάθειας τότε, εκείνα τα χρόνια, είμαι ιδιαίτερα περήφανη που καταφέραμε και δημιουργήσαμε εδώ στην Κρήτη το πρώτο δημόσιο κέντρο και σε συνεργασία και με τον Περιφερειάρχη και με τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας αλλά και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο προχωράμε για να φτιάξουμε στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου το ολοκληρωμένο κέντρο ημέρας πλέον. Ναι. Το ολοκληρωμένο κέντρο, ναι. Ναι, το ολοκληρωμένο κέντρο το οποίο θα μπορεί πραγματικά να βοηθήσει. Όμως το κέντρο έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει, εγκαινιάστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που θα παραμείνει για τους μήνες μέχρι να μεταφερθεί στο χώρο που είναι στο παλιό ΠΙΚΠΑ απέναντι από το Ατλαντής και έχει ξεκινήσει ήδη τους βασικούς στόχους του κέντρου ημέρας, δηλαδή να προσφέρει θεραπευτικές παρεμβάσεις διεπιστημονικού χαρακτήρα, να γίνεται η εκπαίδευση και των φροντιστών, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε προγράμματα ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των προκαταλήψεων, πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την νόσο Αλτσχάιμερ, κυρία Δουλγεράκη, αλλά ευρύτερα για τα νοσήματα που δημιουργούν στιγματισμό είτε στον ίδιο τον ασθενή είτε στην οικογένειά του και φυσικά να μπορέσουμε να κάνουμε έγκαιρη διάγνωση. Πολύ σημαντικό να εκτιμήσουμε τις ανάγκες των ασθενών και να δοθεί μια εξατομικευμένη φροντίδα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να αντιμετωπίζουμε κάθε ασθενή μας ξεχωριστά τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του. Δεν μιλάμε λοιπόν για ένα κέντρο το οποίο θα περιθάλπτει με τη στενή έννοια ιατρονοσηλευτική περίθαλψη, αλλά για ένα κέντρο με την ευρεία διάσταση του όρου διάγνωση, φροντίδα, κινητοποίηση, εκπαίδευση, φαντάζομαι των φροντιστών θέλετε να πείτε, δημιουργική απασχόληση των ίδιων των ανθρώπων και θεραπεία των ασθενών. Ακριβώς. Γνώρισα την ομάδα, η καθηγήτρια η κυρία Μπάστα αλλά και ο καθηγητής ο κύριος Βουγόντζας, ναι, έχουν κάνει σπουδαία δουλειά
όλο αυτό το διάστημα. Γνώρισατε όλη την ομάδα, μια διεπιστημονική ομάδα που απαρτίζεται όχι μόνο από γιατρούς και από τους νοσηλευτές μας, αλλά και από ψυχολόγους, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και γενικά υγειονομικούς, οι οποίοι θα παρέχουν ένα ολιστικό πακέτο φροντίδας τόσο στον ασθενή όσο και στις οικογένειες και στους φροντιστές. Mm-hmm. Υπάρχει ήδη ενδιαφέρον, γιατί δεν μπορώ να αποδεχθώ εγώ από τη δική μου την πλευρά ότι μπορεί μία μαμά, ένας μπαμπάς μέσα από το σπίτι του καθενός από εμάς να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα και εμείς να κρυβόμαστε πίσω από ένα δάχτυλο που δεν μας χωράει και να λέμε ότι, ξέρετε, μπορεί να θέλουμε να το κρύψουμε ή οτιδήποτε άλλο, όταν μπορούμε να κάνουμε καλύτερη την ποιότητα ζωής των δικών μας των ανθρώπων. Μπορεί ο καθένας από εμάς αυτή την ώρα, πάω αμέσως στο πρακτικό μέρος του πράγματος, κυρία Μπορμπουδάκη, να μπει σε αυτή τη διαδικασία που λέει επικοινωνώ με το κέντρο, επικοινωνώ με τους γιατρούς, ορίζω το πρώτο ραντεβού, την πρώτη εξέταση, να δω τι γίνεται, πώς γίνεται και πώς μπορώ να μπω μέσα σε αυτή τη διαδικασία, διότι δεν είναι μόνο το φάρμακο που θα δώσεις, είναι όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρεται, και νομίζω ότι αυτά είναι και τα πιο σημαντικά για τις κοινωνικές και καθημερινές δεξιότητες διαβίωσης και των ίδιων των ανθρώπων. Βεβαίως, και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, γιατί το μήνυμά μας είναι ότι φροντίζουμε τον ασθενή, αλλά φροντίζουμε και τους ανθρώπους που ζουν μαζί του, και πραγματικά η επιβάρυνση τους είναι πολύ μεγάλη. Ήδη έχουν ξεκινήσει ασθενείς και οικογένειές τους να υποστηρίζονται. Επομένως, αρκεί να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με το συγκεκριμένο κέντρο, να τους μιλήσουμε για το δικό μας άνθρωπο, να τους μεταφέρουμε την πρώτη εικόνα, να κλειστεί το ραντεβού, και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία θα υποστηρίξει τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό, και κυρίως για τους ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν τους δικούς τους με άνοια και Αλτσχάιμερ, γιατί ο σκοπός δεν είναι ένας δικός μας άνθρωπος να μπει σε ένα κέντρο και να μείνει εκεί μέχρι το τέλος του, αλλά να είναι μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας, να λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας. Αν και βέβαια ο άνθρωπος ο οποίος, οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους, είναι εκείνοι που χρειάζονται μια ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη, κυρία Μπορμπουδάκη. Το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί πρέπει διαφορετικά να χειρίζεται μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που έχει αυτούς τους ανθρώπους. Και τον ίδιο τον εαυτό, θα τολμήσω να πω. Ναι, σωστά το λέτε. Είναι πληγώνει κάθε άνθρωπο να βλέπει τον γονιό του ή τους δικούς τους ανθρώπους και να μην τον αναγνωρίζουν. Είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό, και μπορούμε να καταλάβουμε πόσο πολύ στοιχίζει στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με κάτι τέτοιο. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό είναι, παράλληλα με τη φροντίδα στον ασθενή, διότι αν ο ασθενής μας παίρνει τη φαρμακευτική του αγωγή, ό,τι υποδείξει η ιατρική κοινότητα, έχει την νοσηλευτική του φροντίδα και γίνει και η απαραίτητη εκπαίδευση στους φροντιστές για το πώς θα φροντίζεται με τον καλύτερο τρόπο στο σπίτι. Το σημαντικότερο είναι να στηρίξουμε τους ανθρώπους που ζουν μαζί του, τους ανθρώπους που τον φροντίζουν, αλλά και τους οικείους τους, τους ανθρώπους που είναι παιδιά, είτε είναι γονείς, είτε είναι σύζυγοι, σύντροφοι. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι να μπορέσουμε να μην δημιουργήσουμε μια ιδρυματοποίηση. Και γι' αυτό υλοποιούμε και εφαρμόζουμε αυτό που λέει και η σύγχρονη δημόσια υγεία, δηλαδή κέντρα ημέρας, όπου μπορούν να αφήσουν τους δικούς τους ανθρώπους να πάρουν την υποστήριξη οι άνθρωποι της οικογένειας, να μπορέσουν να λειτουργήσουν και στην καθημερινότητά τους. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να αφήσουμε τον δικό μας άνθρωπο και να πάμε μια βόλτα. Γνωρίζετε ότι είναι δύσκολη η διαχείριση των ασθενών με άνοια νόσο Αλτσχάιμερ. Είναι άνθρωποι που μπορεί ακόμα και να ανοίξουν την πόρτα του σπιτιού και να τους χάσουμε. Οπότε είναι σημαντικό να είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να μπορεί να ανακουφιστεί και ο δικός τους άνθρωπος και να επιστρέψει το βράδυ στο σπίτι και όλα να είναι καλύτερα. Πιστέψε με, είναι η τρίτη φορά που το βιώνω στη ζωή μου αυτό, οπότε ξέρω πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό το οποίο λέτε,
και τι ανάγκη έχει εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζει τέτοιου είδους περιστατικά να γνωρίζει πώς ακριβώς να κινηθεί, γιατί διευκολύνει και τη δική του τη ζωή, διευκολύνει όμως και τη ζωή του ανθρώπου τον οποίο περιθάλπτει, βλέπει, βοηθάει, γιατί ξέρετε στην πορεία της ημέρας μπορεί να συμβούν τα πάντα όλα μέσα στη δική σου την καθημερινότητα και όταν φτάσεις στο σπίτι σου και αντιμετωπίζεις τέτοιου είδους θέματα έχεις μια άλλη συμπεριφορά, διότι η κούραση είναι αυτή που σε οδηγεί ακόμα και στα νεύρα και στο θυμό και σε ό,τι άλλο θέλετε, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να περνούν ακόμα πιο δύσκολα οι ασθενείς, γιατί δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο εσύ συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Να σας πω όμως κάτι, δώστε μου μια διευκρίνηση κυρία Μπορμπουδάκη σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί και μέσα από αυτό το δελτίο το οποίο είδα υπάρχουν τα τηλέφωνα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα, θέλουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους, θέλουν να βοηθήσουν τους γονείς τους. Πού να πάνε, να πάρουν εσάς τηλέφωνο και να τους κατευθύνετε ας πούμε εκεί στα γραφεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, να πάρουν είτε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Μπορεί να καλέσουν στην Υγειονομική Περιφέρεια στο τηλέφωνο και θα τους καθοδηγήσουμε εμείς, είτε μπορούν να μιλήσουν απευθείας με τα τηλέφωνα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, οπότε θα μιλήσουν απευθείας με τους ανθρώπους στο κέντρο. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο και θα σας καλέσουν, κυρία Δουλγεράκη, θα σας καλέσουμε αμέσως μετά να σας δώσουμε και τα τηλέφωνα του κέντρου που μπορούν αμέσως οι οικογένειες των ασθενών να επικοινωνούν με τους υγειονομικούς μας ώστε να διευκολύνουμε την επικοινωνία με τους ανθρώπους του κέντρου. Αν μου το στείλετε απλά σε ένα μήνυμα, άμεσα θα το μεταφέρω στους ανθρώπους που σας ακούν αυτή την ώρα χωρίς να υπάρχει κανένα θέμα, για να διευκολύνω και εγώ εσάς αλλά και τον κόσμο που μας ακούει. Κυρία Μπορμπουδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και πραγματικά εύχομαι τέτοιες δομές να δημιουργούνται στην Κρήτη για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής όλων μας, σεβόμενοι πάντα πρωτίστως τους ασθενείς μας και τις οικογένειές τους. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ξέρετε, φτάσαμε σε εκείνο το σημείο. Καλά. Το κάλιο αργά παρά ποτέ. Ευτυχώς, άντε, κάλιο αργά παρά ποτέ, αλλά ναι, το έχουμε και αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε από καλά. Από τον 984.